Είπε ο Αββάς Αλώνιος, αν θέλει ο άνθρωπος από το πρωί έως το βράδυ φθάνει στα θεία μέτρα. Φοβερό. Δηλαδή, αν θέλει ο άνθρωπος μέσα σε 12 ώρες φθάνει στην τελειότητα. Αυτά είναι τα θεία μέτρα. Φθάνει στην τελειότητα. Πόσος χρόνος? 12 ώρες. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει κανείς, να φτάσει κανείς στην τελειότητα μέσα σε 12 ώρες? Το ίδιο έλεγε, αγαπητοί μου, και ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ότι αν θέλεις μπορείς μέσα σε μια μέρα να γίνεις Άγιος. Αυτό σημαίνει ότι δίδεται πολύ μεγάλη βαρύτης σε ένα στοιχείο, στη θέληση. Έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος, ζητούσα επίμονα από το Θεό να με θεραπεύσει από τα πάθη μου, όμως κατάβαθα ευχόμουν να αργήσει να έλθει η απαλλαγή μου από τα πάθη μου, γιατί ακόμα αγαπούσα τα πάθη μου. Τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε να απαλλαγούμε, αλλά δεν θέλουμε να απαλλαγούμε. Όντως, εκείνος ο οποίος θέλει, σε 24 ώρες γίνεται Άγιος. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να δούμε αυτό το τρίτο στοιχείο της ψυχής μας, πλάι στη νόηση και το συναίσθημα, που λέγεται νόησης, συγγνώμη, βούλησης, δηλαδή θέλησης. Και όπως καθαρίζομαι το νουν, να μην έχει πονηρές σκέψεις, να υπάρξει καθαρότητα του νου, καθαρίζομαι και το συναίσθημα, καθαρότητα της καρδιάς, έτσι πρέπει να καθαρίζομαι και τη βούληση. Να μην επιθυμεί η θέλησή μας, η βούλησή μας, πράγματα αμαρτωλά. Να επιθυμεί πάντοτε τα άγνα και τα άγια. Τι λέγει ο Απόστολος στους Φιλιππησίους? Όσα εστίν αληθή, όσα δίκαια, όσα έφημα, όσα. Ή της αρετή και ή της έπαινος, όσα αγνά και τα λοιπά, ταύτα λογίζεστε, ταύτα πράτετε. Αυτά να σκέπτεστε, αυτά να πράτετε, που δείχνει ότι όχι μόνο πρέπει να σκέπτομαι, αλλά και πρέπει να θέλω. Αυτό το θέλω είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Πάντως, η θέλησή μας αποπροσανατολίζεται από την κλίση που υπάρχει μέσα μας προς το κακό. Κατά το γραφικό, δηλαδή κατά την Αγία Γραφή, που λέγει ο Θεός εις το βιβλίο της Γενέσεως, όταν είδε τη γενεά του Νόε αμαρτωλή και αποφασίζει να φέρει τον κατακλυσμό, πάστης καθένας διανοείται, είπε ο Θεός, εν την καρδία αυτού επιμελώς επί τα πονηρά πάσας τας ημέρας, ότι σκέπτεται στην καρδιά του, στο νου του, με επιμέλεια το κακό σε όλη του τη ζωή. Και λίγο πιο κάτω, στο 8ο κεφάλαιο, γιατί αυτό που σας είπα είναι στο 6ο κεφάλαιο της Γενέσεως, λέγει ο Θεός, έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Από μικρό παιδάκι. Και το βλέπουμε αυτό στα μικρά παιδάκια, ότι υπάρχει αυτή η κλίση στο κακό. Άρα έχουμε πολύ να παλέψουμε και να καθαρίσουμε τη βούλησή μας, τη θέλησή μας. Είναι μεγάλο πράγμα. Ίσως δεν σκεφτήκαμε, λέμε, να καθαρίσω το νου μου και την καρδιά μου. Η βούληση και αυτή πρέπει να καθαριστεί. Υπάρχει ένας καταπληκτικός ψαλμικός στίχος στον 138 ψαλμών,
στον 22ο στίχο. Λέει: τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς. Εδώ αυτή η εβραϊκή έκφραση, μισώ με μίσος, αγαπώ με αγάπη, ελεώ με ελεημοσύνη, ενώ εμείς στην ελληνική μας γλώσσα δεν λέμε μισώ με μίσος, αγαπώ με αγάπη, απλώς μισώ, αγαπώ. Αλλά εδώ όμως αυτό το διπλούν, μισώ με μίσος, δείχνει έντονη εκφορά του πράγματος. Τι λέγει ο ψαλμωδός? Τους μισούσα με τέλειον μίσος. Τι θα πει αυτό? Τέλειον μίσος θα πει να μην υπάρχει χαριστικός τρόπος στην αμαρτία, όπου κι αν αυτή είναι κρυμμένη, τόσο εις την συνείδηση όσο και εις το υποσυνείδητο. Να καθαρίσω ακόμα και το υποσυνείδητο, όλα να τα καθαρίσω. Έτσι, πότε? Όταν μισήσω με τέλειον μίσος την αμαρτία. Αυτό είναι το αντίθετο από εκείνο που σας είπα του Ιερού Αυγουστίνου. Παρακαλούσα το Θεό να με καθαρίσει, αλλά στο βάθος ευχόμουνα να αργήσει να έλθει η θεραπεία, γιατί ακόμα αγαπούσα την αμαρτία. Αγαπούσα το μίσος, μισώ. Όταν πράγματι φτάσουμε, αγαπητοί μου, να μισήσω με την αμαρτία με το τέλειον μίσος, τότε, λογαριασέτε το, τότε μέσα σε 12 ώρες γινόμαστε Άγιοι. Εκεί είναι το κύριον και το κέριον σημείο. Αλλά πώς θα φτάσω όμως να μισήσω την αμαρτία? Αυτό ακριβώς είναι το πάρα πολύ δύσκολο, που γι' αυτό κανείς δεν γίνεται Άγιος από τη μία μέρα στην άλλη, κι ούτε ποτέ κανείς έγινε μέσα στην εκκλησιαστική μας ιστορία, κανένας μας. Γιατί? Γιατί πρέπει να καθαρίσει η θέληση, η βούληση. Πρέπει να φτάσουμε εις το τέλειον μίσος. Έρχονται άνθρωποι και σου λένε: πάτερ, το έκανα αυτό, λέγουν στην εξομολόγηση, αλλά δεν το ήθελα. Μη κοροϊδευόμαστε, το ήθελες. Μα δεν το ήθελα, σωστά μιλάς, δεν το ήθελες, αλλά το ήθελες. Διότι αν δεν το ήθελες, δεν θα το επανελάμβανες. Αυτό είναι μία φανερή αλήθεια. Υπάρχει όμως και άλλη μία δυσκολία για να φτάσουμε γρήγορα να γίνουμε Άγιοι. Είναι το εξής, ότι ας υποθέσουμε ότι πετύχαμε μέσα σε 12 ώρες την τελειότητα, όπως λέει εδώ ο Αββάς Αλώνιος. Προκύπτει όμως το θέμα της συντηρήσεως της τελειότητας. Το πέτυχες σε 12 ώρες. Μπορείς να συντηρήσεις αυτήν την αγιότητα σε όλη σου τη ζωή? Έχετε προσέξει ότι ενώ πάμε καλά, κάποια στιγμή αρχίζουμε να βουλιάζουμε, αρχίζουμε να ξεφτάμε, αρχίζουμε να ξεπέφτουμε? Γιατί? Είναι θέμα συντηρήσεως. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Να σας το πω με ένα απλό παράδειγμα. Βεβαίως είναι δύσκολο να αποκτήσω μία ποσότητα 500 κιλών κρέατος. Θέλει πολλά λεφτά, αλλά αυτό είναι η μία δυσκολία. Η άλλη δυσκολία, πώς θα φάμε μια οικογένεια 500 κιλά κρέατος? Θέλουμε ψυγείο. Λέει, τι θέλουμε? Συντήρηση. Το άλλο λοιπόν θέμα, το άλλο σκέλος, είναι η συντήρηση. Και όπως ξέρετε, ότι ο καλύτερος τρόπος για να συντηρήσει κανείς εκείνο που έχει είναι η πρόοδος. Δηλαδή, όπως λένε οι οικονομολόγοι, θέλεις να συντηρήσεις το κεφάλαιό σου, από 100 δραχμές θα το κάνεις 101. Αν το κάνεις 99, πήρες τον κατήφορο. Ώστε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να διατηρήσει κανείς τα κεφάλαιά του τα πνευματικά?
είναι η πρόοδος. Έτσι μέσα σε αυτή την πρόοδο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τη συντήρηση. Σας είπα, είναι δύο τα προβλήματα. Να πετύχεις η βούλησή σου να θέλει 100% την αγιότητα, και όταν αυτό θα το πετύχεις να πρέπει αυτό το πράγμα να το συντηρήσεις. Πάντως αυτά που λέγει ο Αββάς Αλώνιος θέλουν να μας πούν το εξής, και θέλει τούτο να τονίσει: τη σπουδαιότητα της βουλήσεως στην αγιότητα και στην σωτηρία.